Κύριε Φινικαρίδη, όταν ξέσπασε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την πρώτη μέρα ήμουνα στο δικό σας στούντιο, εκεί στο πάνελ μαζί σας. Ναι. Και είχα πει αυτολεξί ότι κάθε κρίση, πέρα από τα προβλήματα, γεννάει και ευκαιρίες. Είχε πει προηγουμένως ότι ο Μακρόν είχε δηλώσει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Ο Πούτιν με αυτή την εισβολή έχει καταφέρει να αναστήσει και να ενεργοποιήσει το ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή δημιουργά και όλες αυτές τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτής της στρατηγικής πηξίδας που μπορεί να μην είναι ευρωπαϊκός στρατός όπως έχει τονιστεί πλειστάκης από πολλούς αξιωματούχους, αλλά κατ' εμένα ένας προπομπός του ευρωπαϊκού στρατού μπορεί να είναι ένα μικρό ευέλικτο σχήμα, μπορεί να μην είναι ακριβώς ευρωπαϊκός στρατός, αλλά εντούτοις προσθέτει μια ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και γενικότερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, μελετώντας το έγγραφο το οποίο έχει δημοσιευθεί, ναι, μπορούμε να βρούμε και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τώρα, ξεκινώντας με τα καλά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει, δημιουργά μια στρατιωτική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια στρατιωτική απεξάρτηση, μπορούμε να πούμε, ούτως ώστε να μπορεί να ενεργά σε κάποια πεδία αυτό το μικρό ευέλικτο σχήμα που πάει να δημιουργηθεί. Από την άλλη, βλέπουμε να δημιουργείται, να είναι μια μεγάλη πρόοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε να γίνεται μια ολιστική προσέγγιση, κάτι το οποίο έχει ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία σε διάφορους τομείς. Βλέπουμε να υπάρχει αναφορά στην Τουρκία και σε θέματα της Κυπριακής ΑΟΣ και άλλα θέματα και ναι, αναφορικά και με τον μεταναστευτικό. Και αυτό το ευέλικτο σχήμα που δημιουργείται, αυτό το μικρό αλλά ευέλικτο σχήμα, είναι μια καλή προσθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αρνητικά και στα δύσκολα είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να φτιαχτεί αυτό το σχήμα, έστω και αν τώρα έχει υπάρξει αυτή η διακήρυξη. Από την βάζουν άλλη, χρονοδιάγραμμα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η δύναμη μέχρι το 2025, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά βάζω χρονοδιάγραμμα, ναι, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί το συγκεκριμένο έργο που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό και αυτός ο μικρός αριθμός, όσο ευέλικτος και αν είναι, θα χρειάζεται μεγάλα μεταφορικά μέσα, ώστε να μεταφερθούν από μία περιοχή σε μία άλλη περιοχή. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες τις οποίες προκύπτουν. Και θα αναλαμβάνει περισσότερο διαχείριση κρίσεων, αντιλαμβάνομαι. Δεν θα είναι δηλαδή για πολεμικές επιχειρήσεις, έτσι. Αυτό θα δείξει στο μέλλον. Ναι. Το κυριότερο αρνητικό όμως που εντοπίζω εγώ μελετώντας αυτή τη διακήρυξη είναι ο εφησυχασμός. Και να μην δημιουργήσει εφησυχασμό στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα διάφορα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί το λέω αυτό? Η κρίση τώρα που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία, μετά την εισβολή, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι κανένας δεν θα έρθει να σε υποστηρίξει, κανείς δεν θα έρθει να πολεμήσει για εσένα. Πρέπει ο καθένας να αντιληφθεί ότι σε αυτόν το άναρχο διεθνές σύστημα είναι μόνος του. Και θα προασπίσει τα εδάφη του, θα προασπίσει τις οικογένειες του, τα σπίτια του μόνος του. Γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να εφησυχαστεί πίσω από αυτόν τον στρατηγικό δόγμα, από αυτήν την στρατηγική πηξίδα. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε και να παραδειγματιστούμε από τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία και θα πρέπει επιτέλους να προωθήσουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, να το αναβιώσουμε και πάλι μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και γενικότερα να αναπτύξουμε και πάλι την εθνική φρουρά, να επενδύσουμε και να την κάνουμε αρκετά πιο ισχυρή. Ναι. Μείνετε μέχρι εκεί, κύριε Γιάννη. Μία παρέσθεση για ένα τελικό σχόλιο. Να θυμίσω ότι πολλές πολιτικές δυνάμεις με πρωτοπόρο το ΑΚΕΛ κατά καιρούς είχαν πει για αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου. Βλέπουμε ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία έρχονται και τους θέτουν στο περιθώριο όλους αυτούς που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές που μάλλον επικίνδυνες είναι για το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τον λαό μας. Ναι.
Θα συμφωνήσω εν μέρη με κάτι που έχει πει προηγουμένως η κυρία Τσαλίδο, ότι κανείς δεν έχει νοιαστεί για την Κύπρο και κανείς δεν έχει έρθει να τη βοηθήσει για να απελευθερωθεί. Όμως ποτέ δεν μας φταίνε οι άλλοι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μας φταίει κανείς άλλος, όταν εμείς ήδη δεν είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για την πατρίδα μας. Όταν εμείς ήδη πάμε και υποβαθμίζουμε το Κυπριακό από ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια δικοινοτική διαφορά, σε μια εσωτερική διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων. Και είναι καιρός που εμείς ήδη θα πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματική ψυχή του Κυπριακού και να πάμε εμείς πρώτοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα αναφέρετα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού. Η εισβολή της Ρωσίας σήμερα στη Ουκρανία έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Όμως, τη ίδια στιγμή γεννά ιστορικές ευκαιρίες και αυτή είναι μια ευκαιρία που μπορεί να αποφεληθεί η Κύπρος, όπως είναι η στρατηγική πηξίδα, είναι κάποιες κινήσεις που γίνονται προς δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού. Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε τη γεωπολιτική μας θέση στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και να θωρακίσουμε την Κύπρο, προχωρώντας με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Να θυμίσω ότι 5 δις από τα κρατικά ταμεία για αμυντική θωράκιση έχουν διασπαθιστεί μέσα σε διάφορα άλλα υπουργεία, τη στιγμή που πρέπει να επενδυθούν στην άμυνα μας. Και την ίδια στιγμή αυτή η κρίση μας γεννάει και ευκαιρίες, όπως είναι η προώθηση του αγωγού EastMed, που θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο μαζί με την Ελλάδα και ακολούθως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και να θυμίσω δυστυχώς την έλλειψη στρατηγικής και γεωπολιτικής αντίληψης από πολλούς πολιτικούς κύκλους, οι οποίοι μετά τον on-paper των Αμερικάνων έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να διαγράψουν το συγκεκριμένο αγωγό. Να επισημάνω ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένες και της Γερμανίας, ήδη στρέφονται προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο και όχι προς τους αγωγούς. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό σοβαρά υπόψη. Στρέφονται προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στρέφονται προς λύσεις Αμερικής, όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τον κύριο Biden, που έχει υπογράψει να φέρει το σχιστολιθικό αέριο στην Ευρώπη. Όμως την ίδια στιγμή στρέφονται και κανείς απεξάρτησης από τη Ρωσία. Και η Κύπρος είναι μια εναλλακτική οδός. Και αυτό που θα έλεγα προηγουμένως, ότι μέσα σε όλους αυτούς που έτρεξαν να διαγράψουν τον αγωγό ήταν ο κύριος Κασουλίδης, που έλεγε ότι είναι πηγή προβλημάτων. Η κυρία Ραδόκο-Ζάκου Μαρκουλή χαιρέτησε τις δηλώσεις του κύριου Κασουλίδη. Ο Τορναρίτης έλεγε είναι ευθύνη των Ισραηλινών που δεν προχωρεί το ΙΣΜΕ. Το ΑΚΕΛ αντιπροτείνει αγωγό μέσω Τουρκίας. Ο κύριος Σέλινας μας έλεγε ότι η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης δεν μπορούμε να προωθήσουμε με βάση αυτήν τον αγωνίστη ΜΕΤ. Και να θυμίσω ότι η νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης είναι το 2050. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καλά, δεν είναι σωστό αυτό? Σωστό είναι. Το 2050, κύριε Φινικαρίδη, μέχρι να έρθει, μπορούμε να πράξουμε πάρα πολλά. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε για τον αγωνίστη ΜΕΤ είναι ότι είναι ένα έργο πρωτίστως στρατηγικής σημασίας και δευτερευόντως οικονομικής σημασίας. Και θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αγωγού. Και δεν θέλω να με μάντεις κακό γεγονότο, αλλά με τους ρυθμούς που πάμε και με την απροθυμία που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας θα χάσουμε και το ίδιο το Ισραήλ. Βλέπουμε τις συζητήσεις που γίνονται, και πάλι θα ανατρέξω σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μαζί, που έδειξα και το χάρτη για δημιουργία ΑΟΣ και αγωγού μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τις οποίες παρουσιάζει πολύ ξεκάθαρα μέσα στο βιβλίο του ο Τσιχάτ Γιατσί, ο εμπνευστής του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό θα πρέπει να τρέξουμε από τώρα και να δημιουργήσουμε και το ενιαίο ενεργειακό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου. Θωρακίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία.